Γκάσον δεν πήγε στην μπάλα και ρίσκαρε. Ο Χατζηγιοβάνης κέρδισε και έχει διαθέσιμο τέτρα-τέτ. Ο Παναθηναϊκός πάει το μάτς στο 2-0. Παλιά για τον Χατζηγιοβάνη που τρύπωσε στην περιοχή στο 43. Κουρμπέλης έχει εκτελέσει φέτος. Χατζηγιοβάνης 1-1. Δεύτερη φορά που το κάνει ο... 1-0. Ο Χατζηγιοβάνης λοιπόν εκτελεί, νικά τον Ζαχή, Χατζηγιοβάνης πάλι με μπακάκι, ίδια ιστορία. Έψαξε χώρο για να κάνει σουτ, επιλογή δεν έχει, το έκανε το Ινσούα. Την ταχυδύναμη του προσπαθεί να βγάλει τον Παναθηναϊκό. Ο Χατζηγιοβάνης ξέφυγε ωραία από ένα μαρκάρισμα και κάνει καλό σουτ στο 18. Ζαχίντ. Ξανά Κουρμπέλης, Γιακουμάκης, καλή κυκλοφορία και πάλι. Παλαπλάγια ο Χατζηγιοβάνη που μπαίνει στην περιοχή. Του γίνεται κίνηση από τον Χατζηγιοβάνη. Την μπάλα στο δεξί, προσποιείται. Και δεύτερη προσποίηση, σέντερ από τον Χατζηγιοβάνη, κεφαλιά στα δύο. Όπως η λέξη για το σεζόν που beginnen en dat je niet weet voorlopig hoe het seizoen verder gaat. Dit is een kans en daar is de treffer. Voor het eerst in de buurt van de 16 van Vermeer komt. Dit is een aardige bal en dat is gelijk raak ook. Τώρα ο Μακέντα έκανε κίνηση, Χατζηγιοβάνης πήρε μπάλα και εκεί που γύρισε ο Καρλίτος έξω. Βγάζει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Χατζηγιοβάνης στο γύρισμα, ευκαιρία για τον Πάθη. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης στην εκτέλεση και πάλι, κεφαλιά 0-0. Αλλαγή για Μαρτίνες. Καλή δουλειά εδώ ο Χατζηγιοβάνης, είναι πάρα πολύ γρήγορος, πιο γρήγορος από τον Τέκιο και θέλει να τρέξει και τον Κολόμπο και τους πρόλαβε όλους ο Χατζηγιοβάνης, φάουλ. 9 λεπτά, δυσκολεύεται να φτάσει στο... με αξιώσει το επιθετικό επιτρίτο. Σέντρα του Χατζηγιοβάνη είναι καλή, περνάει από... Yes, πάει στα άκρα για τον Χατζηγιοβάνη, η σέντρα πέρασε, ο Μαντριλίδης, έλα... Μαουρίσιο, ωραία παλιά για τον Χατζηγιοβάνη στην πλάτη του Μπαξεβανίδη. Σέντρα του Χατζηγιοβάνη, είναι σε εγρήγωση ο τερματοφύλακας. Ο Μαουρίσιο πετά στον Χατζηγιοβάνη. Σέντρα από τον τελευταίο μπροστά από τον Καρλίτος. Ο Σάντσες και νομίζω ότι παίρνει μέτρα σταδιακά στο γήπεδο ο Αργεντινός. Ο Χατζηγιοβάνης έφερε ωραία την μπάλα μπροστά με κοντρόλ. Ο Βέστ δεν προλαβέ. Μπουζούκης κάνει κίνηση ο Χατζηγιοβάνη. Μασουρά έχει χρειαστεί η επέμβαση του Διούδη. Αλλά τόσο ο Βαλμπουενά όσο και ο Ποντένσε δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν καθόλου την μπάλα. Τώρα ήταν η σειρά του Πέδρο Μαρτίνσε, Βασίλη, να διαμαρτυρηθεί. Ναι, γιατί καθυστέρησε ο Μασούρας να ντουπλάρει σε αυτή τη φάση το μαρκάρισμά του και ήρθε να. Έχασε την μπαλά, δεν σιγούρεψε την πάσα για τον Κουβίκα και φεύγει ο Καρλίτος, είδα την νωρίτερα. Γίνεται μόνο μετά που παρατήρησε. Ο Ρόμανης μετά τη συνεργασία, πρώτου Μπουλούλη την τελευταία στιγμή το τάκλινγκ του. Για το 1-0 του Παναθηναϊκού. Γουαροτσένα. Πολύ καλή προσπάθεια του Χατζηγιοβάνη.